Όσοι έχουν περάσει από τα σχολικά θρανία σίγουρα έχουν κολλήσει μια φορά στη μαθητική του ζωή ψήρες στα μαλλιά τους. Αυτή τη φορά ένα ασυνήθιστο κρούσμα με ψήρες σώματος οδήγησε σε προσωρινό λουκέτο το 34ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών. Υπήρξε ένας προβληματισμός για το αν θα έπρεπε το σχολείο να κλείσει ή όχι και πότε. Επειδή πρόκειται για ψήρα σώματος και όχι, είναι διαφορετική από την ψήρα της κεφαλής ας πούμε, και επειδή αυτή κάνει και τσιμπηματάκια και μπορεί να μεταφέρει και καμία νόσο, θεωρήσαμε λοιπόν ότι έπρεπε να κλείσουμε το σχολείο και μάλιστα πάρα αυτά. Κανένας λόγος ανησυχίας, λένε οι ειδικοί. Οι ψήρες σώματος είναι ένα από τα τρία είδη ψήρας που μπορεί κάποιος να κολλήσει και αντιμετωπίζονται με απλό τρόπο που περιλαμβάνει κυρίως ένα φαρμακευτικό σκεύασμα. Οι ψήρες του σώματος είναι μια διαφορετική κατηγορία ψήρων, οι οποίες είναι αυτά τα ζωηφιάκια που ξέρουμε του κεφαλιού, αλλά μια δική τους κατηγορία. Μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο με την επαφή, αλλά και με τα ρούχα και με τα κλινοσκεπάσματα. Συνήθως εμφανίζονται σε περιοχές όπου υπάρχουν άνθρωποι λίγο ταλαιπωρημένοι, όπως σε ανθρώπους μετανάστες, σε καταβλισμούς, σε κατασκηνώσεις που υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι μαζί. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στα ρούχα, μιας και οι ψήρες σώματος βρίσκουν εκεί καταφύγιο. Η δερματολόγος Ντόρα Καράγιοργα εξηγεί. Κάθεται στις άκρες των υφασμάτων, εκεί που είναι οι ραφές, βγαίνει κατά διαστήματα, τρώει τσιμπώντας, γι' αυτό και δημιουργούνται πολύ συχνά μολύνσεις, και μετά ξαναπάει στη ραφή. Άρα, ξύρισμα, φάρμακο που θα μας δώσει ο γιατρός και τα ρούχα όλα πλήσιμο στους 60 βαθμούς και σιδέρωμα από την ανάποδη επάνω στις ραφές. Το κρούσμα μαθητή που έχει προσβληθεί από ψήρες έγινε άμεσα αντιληπτό από τους δασκάλους του σχολείου. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις έκλεισαν για να πραγματοποιηθεί ο ενδεδειγμένος ψεκασμός. Επιλέξαμε λοιπόν σε συνεννόηση με το συνεργείο και με τους ειδικούς και ποιο φάρμακο θα χρησιμοποιήσαμε με την εφαρμογή ψεκασμού. Θα ψεκαστούν όλοι οι χώροι, τα πάντα. Και οι κουρτίνες του σχολείου, οι οποίες θα βγουν, θα πληθούν. Η κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων και της Διεύθυνσης Υγιεινής ήταν άμεση και το σχολείο θα ανοίξει ξανά τις πόρτες του στους μαθητές του την ερχόμενη Τρίτη.